Έχασε την μπάλα ο Ζωο Πέδρο. Βινίσιους με τη μία κάθεται για του Σωτηρίου. Γρήγορα κίνηση από τον Εφρέ με στην περιοχή. Το σουτ διαγώνιο, αλλά άστοχο. Κιέ, κιέ. Ωραία κίνηση του στον Μερκή και πολύ ωραίο το άνοιγμά του για τον Μάγκλιτσα. Ο Κροάτης πατάει περιοχή, άνοιξε το κοντρόλ. Θα κάνει το πλασέ από κρούι όμως ο Πάρτο. Είναι 3 με 5, 6 τώρα. Ο Πέδρο βρίσκει χώρο, τελειώνει τη φάση με τα αριστερό πάνω από την εστία του Ούρκο Πάρτο στο 16ο λεπτό. Τα Σίλβα. Πέδρο να ανεβαίνει και ο Στυλιανού γρήγορα. Με στην περιοχή πάσα για τον Μάγκλιτσα, ευκαιρία θα περάσει από τον Πάρτο το πλασέ 0-1. Στο 22ο λεπτό ο Απόλλωνας παίρνει αυτό το οποίο βάζει απόδοση τα τελευταία 10 λεπτά η δικαιούτο. Ο Παπουλής για τον Ντα Σίλβα, Ζωά Πέδρο αντί για τον Στυλιανού δίνει στον Μάγκλιτσα, τον χάνει ο Καρλάο, περνάει από τον Πάρτο. Εφρέμ, δεύτερο δοκάρι μπάλα, κεφαλιά του Καρλάο, 1-1. Ο Καρλάο εξηλαιώνεται για το λάθος στην προηγούμενη φάση και ο Αποέλ με στημένη μπάλα φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Άμεση απάντηση από τους πρωταθλητές. Ο Καρλάο, ο οποίος πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του, κοιτάξτε την κίνησή του. Στο δεύτερο δοκάρι μένει αμαρκάριστος, σπηδάει πιο ψηλά από όλους. Ελίζιο, η παλιά του για τον Μάγκλιτσα, δίνει ύψος την μπάλα. Διεκδικεί μαζί με τον Μερκή, πάει ο Παπουλής κοντά στη φάση. Εδώ η προηγούμενη φάση με τον Μάγκλιτσα και τον Μερκή. Υπάρχει χέρι πάνω στον Μάγκλιτσα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό το οποίο έχει προκαλέσει την πτώση του. Μάγκλιτσα, ενώ ανεβαίνει ο Παπουλής από αριστερά. Ο αρχηγός του Απόλλωνα απέναντι στο Σέρτσιο. Το πλασέ με φάλτσο, θα κάνει την κίνηση ο Πάρτο, αλλά δεν χρειάστηκε να επέμβει. Ντα Σίλβα περνάει μπάλα 1-2. Τρομερό γκολ από τον Βραζιλιάνο. Ασύλληπτο φάουλ 1-2. Απόλλωνας αναχτά το προβάδισμα στο χάσι πίσω, 34ο λεπτό. Και ξανά το εξαιρετικό φάουλ από τον Ντα Σίλβα. Η μπάλα περνάει από το τείχος και πηγαίνει να καρφωθεί. Διαμαρτυρήθηκε προς τον τέταρτο ο κ. Νικολαίδη, ο Σοφρόνης ο Αυγουστία, αν μπορεί να τα καλά, αλλά και ο Πέδρο Εμμάνουελ. Έχει αποβληθεί ο Πέδρο Εμμάνουελ λοιπόν, ή αν ο Απόλλωνας θα διατηρήσει αυτή τη φορά το προβάδισμά του ως το ημίχρονο. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, το πλασέ του Εφρέμο βάλεσε, δεν βγήκε πάντα τελικά σε κόρνερ, κατάφερε να τη μαζέψει σταθερά ο Πορτογάλος στο 43ο λεπτό. Και αν αυτό συνεχιστεί, εδώ η κεφαλιά που έκανε το Βινίσιους, η μπάλα out. Για τον πολύ ωραία για τον Αντωνιάδη, τη σέντρα, το γύρισμά του με τη μία, το πλασέ πάνω στον Βάλε. Βάντερ έχει την ευκαιρία να παίξει ένα εναντίον ενός με τον Ελίζιο. Συγκλίνει το σουτ με το αριστερό, η μπάλα out. Θα πάρει πάνω του τη φάση, θα γυρίσει πίσω. Τώρα το σουτ, η μπάλα θα φύγει δίπλα από την εστία του Πάρτο. Εφρέμ θα συγκλίνει. Πέρασε πάσα για τον Αρτιματά και πάλι για τον Εφρέμ. Ευκαιρία το πλασέ κόντρα πάνω στον Φρέιρε. Και πάλι Εφρέμ ανάμεσα σε δύο. Πτώση. Και να δούμε τι θα δώσει ο Γιώργος Νικολάου. Ο Γιώργος Νικολάου πιθανότατα έχει κατά νου να κυτρινίσει για θέατρο τον Γιώργο Εφρέμ. Ναι, χαμηλά. Ο Εφρέμ έχει δίκιο να διαμαρτύρεται. Εδώ υπάρχει καθαρή παράβαση από τον Στυλιανού. Είναι λάθος, έκλεψε ο Μάγκλιτσα απέναντι στον Καρλάο. Μάγκλιτσα το σούτι κόντρα στον Βραζιλιάνο και η μπάλα σε κόρνερ. Ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα γυρίσει παράλληλα. Γίνεται το λάθος στο πλασέ. Out. Στίλιτς. Φοβερή μπάλα για τον Εφρέμ, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ. Όλοι περιμένουν τη σέντρα, η οποία γίνεται τώρα από τον Σέρτζιο. Κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά, μπλοκάρει ο Βάλε. Ο Φερνάντες λέει και στον Τουράμ να γυρίσει πίσω. Μπάλα στην περιοχή για τον Πιατκόφσκι. Δεν απομακρύνεται. Σούτ από τον Σέρτζιο. Οι κόντρες. Νέα προσπάθεια. Εφρέμ το πλασέ από κρύο. Βάλε ευκαιρία 2-2. Για τον Αποέλ με τον Γιώργο Μερκή. Η μπάλα θα φτάσει από τον Σέρτζιο. Στον Εφρέμ το πλασέ από κρούιο Βάλε και ο Μερκής φεύγει από την επιτήρηση του Ελίζιο. Και με δεξί πλασέ στέλνει την μπάλα στην ανυπεράσπιστη πλέον εστία. 2-2 για τον Αποέλ στο 95ο λεπτό.